Τώρα. Πάμε να μιλήσουμε με την κυρία Χατζηστραβού. Είναι υπεύθυνη επικοινωνίας της Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Φαίνεται ότι έχουμε μια μεγάλη εκδήλωση από την Ένωση αυτή, αλλά θαρώ ότι έχουμε και κάτι σημαντικό από την Γερμανική Πρεσβεία, που βράβευσε κάποια παιδιά, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά από τις Σέρες. Ο κύριος Κερασνούδης και η κυρία Σαβαΐδου. Μικροί μαθητές, λοιπόν, οι οποίοι κατάφεραν και πήραν μια πολύ ωραία θέση και μια αναγνώριση. Καλό μεσημέρι, κυρία Χατζηστραβού, τι κάνετε? Καλησπέρα σας, κυρία Μωραϊτή, σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά, συγχωρέστε με λίγο, είμαι λίγο βραχνιασμένη. Δεν πειράζει. Τραγουδάμε πολύ τον τελευταίο καιρό, εντάξει. Είναι εποχή. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την 10η Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση των καθηγητών γερμανικής γλώσσας στο όνομά μας και να πάμε και στα δύο παιδιά που πάλι έβγαλαν το όνομα Σέρες προς τα έξω. Δεν ξέρω, εγώ όταν το διάβασα χάρηκα ιδιαίτερα, διότι λέω στα χιλιάδες παιδιά, το ότι έχουμε και δύο παιδιά από τις Σέρες, κάτι σημαίνει αυτό, ή όχι? Ήταν κάτι μεγάλο. Να ξεκινήσω, λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα. Ας ξεκινήσουμε πρώτα με τις βραβεύσεις και μετά να καταλήξουμε. Ωραία, ναι, βεβαίως. Πείτε μου. Να τους δώσουμε, λοιπόν, έναν πρώτο λόγο. Ναι. Δύο μαθητές μας βραβεύτηκαν στο διαγωνισμό που διοργανώνει τα τελευταία χρόνια η Γερμανική Πρεσβεία, με αφορμή τα Χριστούγεννα, διαγωνισμός Χριστουγεννιάτικης Κάρτας με θέμα της Χριστουγεννιάτικης Παραδόσης. Ωραία. Ανάμεσα στις 1883 συμμετοχές πανελληνίως, η Μυρτώ και ο Κωνσταντίνος, δύο παιδιά από πρώτη γυμνασίου, από το 5ο γυμνάσιο και το 3ο γυμνάσιο αντίστοιχα, βραβεύτηκαν σε πολύ καλές θέσεις. Η Μυρτώ κατέλαβε τη 10η θέση και ο Κωνσταντίνος τη 12η θέση. Τι λέτε τώρα, μπράβο στα παιδιά. Ναι, ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Η αλήθεια είναι ότι πρώτη φορά Σέρες, μεγάλη συμμετοχή των παιδιών και πιάσαμε πολύ πρώτες θέσεις. Πολύ καλά, είμαστε ικανοποιημένοι, περήφανοι και τα παιδιά το χάρηκαν και εμείς. Πολύ ωραία. Από τη Γερμανική Πρεσβεία η αναγνώριση αυτή, έτσι? Από τη Γερμανική Πρεσβεία αναγνώριση ακριβώς. Εμείς θα δώσουμε στα παιδιά βεβαίωση συμμετοχής και κάποιο δώρο από έναν συγκεκριμένο γερμανικό εκδοτικό οίκο. Πολύ ωραία. Θα το επαναλάβουμε φυσικά. Ακούστηκε ιδιαίτερα γιατί υπήρξε μαζική συμμετοχή των παιδιών μας φέτος και δόθηκε ιδιαίτερη δημοσιότητα. Τέλεια. Έξω και τα ευχάριστα νέα. Το ακούω πάρα πολύ καλό αυτό. Είναι αλήθεια. Ναι. Και θα συνεχίσουμε. Ωραία. Τώρα, στα του τριημέρου λοιπόν που μάθατε πρόσφατα από το δελτίο τύπου που στείλαμε, για 10η συνεχόμενη χρονιά ο σύλλογός μας των καθηγητών γερμανικής γλώσσας διοργανώνει μια χριστουγεννιάτικη αγορά, στη γλώσσα μας το λέμε Weihnachtsmarkt. Είναι λοιπόν μια απομίμηση της γερμανικής χριστουγεννιάτικης αγοράς. Αυτή την περίοδο γεμίζουν οι πόλεις της Γερμανίας με πάγκους ξύλινου σπιτάκια και πολύ άρωμα, κανέλας και ζεστού κρασιού. Το ίδιο πράγμα προσπαθούμε και εμείς τα τελευταία 10 χρόνια και θα έλεγα δεν προσπαθούμε, έχει γίνει πλέον θεσμός. 10 χρόνια, επομένως είναι θεσμός, εντάξει τώρα και εσείς. Τον οποίο το στηρίζουν πολλοί μαθητές μας με τις οικογένειές τους. Φυσικά εννοείται έχουμε δίπλα μας την Κεδής που μας... μας βοηθάει στο στήσιμο του ξύλινου σπιτιού. Άρα σας έχει δώσει ένα ξύλινο σπιτάκι? Αυτό ακριβώς. Θα το στήσουμε στο πάρκο της πλατείας εμπορίου φέτος. Και πέρυσι εκεί ήμασταν. Ο σκοπός μας είναι πάντα εθελοντικός. Βοηθάμε το παράρτημα αποθεραπείας και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία στο Σιδηρόκαστρο. Πολύ ωραία. Το τμήμα κοινωνικής πρόνοιας του νοσοκομείου Σερών. Και φέτος χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί προσφέρουμε και στο κοινωνικό συσίτιο του Δήμου Σερών. Πολύ ωραίο το ακούω. Τι θα έχουμε, δηλαδή, για πείτε μας τώρα, δώστε μας μια ιδέα από αυτό το οποίο διοργανώνουμε. Οι μαθητές μας όλο αυτό το διάστημα, τον τελευταίο καιρό, δηλαδή τις τελευταίες μέρες, ψήνουν κουλουράκια στο σπίτι τους με μια κλασική γερμανική παραδοσιακή συνταγή, χωρίς να είναι βέβαια απαραίτητο δεσμευτικό αυτό. Τα πουλάμε σε ένα πολύ μικρό συμβολικό ποσό, ώστε να προσελκύσουμε πολύ κόσμο για να έχουμε αυξημένα τα έσοδα για τον φιλανθρωπικό σκοπό μας. Προσφέρουμε βάφλες, ζεστές μυρωδάτες γλυκές και ζεστό κρασί να περάσετε, ζεστό αρωματικό κρασί για τους ενήλικες και παιδικό εντός εισαγωγικών κρασί χωρίς αλκοόλ για τους μικρούς μας φίλους. Παράλληλα θα γίνονται δράσεις, ζωγραφική προσώπου face painting, κάποιο παιχνίδι μέσα στο πάρκο με κρυμμένα στολίδια. Θα έχουμε την Κυριακή στις 12 η ώρα το μεσημέρι τη χοροδία των παιδιών που θα τραγουδήσουν γερμανικά κάλαντα. Ωραία. Και θα προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε και εμείς μια ατμόσφαιρα αρωματισμένη ιδιαίτερα. Και θα έλεγα ότι στείνοντας το σπιτάκι των γερμανικών τα τελευταία 10 χρόνια, νιώθουμε και εμείς ότι αποτελούμε κομμάτι αυτής της χριστουγεννιάτικης ατμόσφαιρας που προσπαθεί να
μεταφέρει η πόλη, ο Δήμος. Αυτό το τριήμερο είναι τώρα. Ξεκινάει την Παρασκευή 15 και ολοκληρώνεται την Κυριακή 17. Έτσι, το Σαββατοκύριακο, αυτό Παρασκευά Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας, ναι. Αυτό. Θα είναι και άλλα σπιτάκια στημένα. Το σπιτάκι των Γερμανικών θα το αναζητήσετε από τις μυρωδιές του. Παρασκευή μεσημέρι, 15 Δεκεμβρίου, στείνουμε. Απόγευμα ανοίγουμε και προσφέρουμε βάφλες και κρασάκι μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δύναμη να έχετε, να στηρίζετε κατά αυτόν τον τρόπο τα παιδιά, διότι πέραν των άλλων είναι και κοινωνικοποίηση αυτό, έτσι. Κοινωνικοποίηση, πολιτισμός, εικόνες, μοίρασμα, όλα αυτά που μπορεί να προσφέρει ο εκπαιδευτικός ακριβώς μέσα από το έργο του και να είμαστε όλοι μαζί μια γροθιά για το κοινό καλό. Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Δώστε και από πλευράς μας συγχαρητήρια στα δύο παιδιά, τα οποία κατάφεραν και ξεχώρισαν. Και του χρόνου καλύτερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.